Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε εδώ στο like του Σαββάτου. καινούργιο επεισόδιο με υπέροχε προτάσει για την ημέρα των ερωτευμένων. Ξεκινάμε λοιπόν να σα βάζουμε σε αυτό το κλίμα από σήμερα. Με τη βοήθεια επιχειρήσεων τη Δυτική Μακεδονία. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μία ακόμη πρόταση και μία ακόμη γεύση από λούτρινα αρκουδάκια. Υπέροχε έξυπνε ατάκε πάνω σε κούπε, πάνω σε μαξιλάρια. Μπιζού βεβαίως γιατί όχι, αξεσουάρ, τσάντες και άλλα πιο ιδιαίτερα, έξυπνα και πονήρα για κάποιους θωράκια από το κατάστημα ιδέες στην Στοά στην πόλη της Κοζάνης. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ πραγματικά είμαι δεν είμαι ερωτευμένη. Θα πάω να πάρω από όλα τα μαγαζιά από ένα δώρο και θα το κάνω δώρο στον εαυτό μου. Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να αγαπάτε τον εαυτό σα και να είστε ερωτευμένε και ερωτευμένοι με αυτό. Και μετά με όλου του άλλου. 24-6-10-42-2-96 να δώσω και ένα δωράκι σε εσά. Ένα μήνα δωρεάν θεραπείε voice healing από το Σταύρο τον Πλουμιστό. Τη Δευτέρα γίνεται η κλήρωση. Ενώ θυμίζω πω μπαίνετε στο προσωπικό μου Instagram. Δεν έχει ανέβει ακόμη τίποτα, αλλά θα ανέβει από αύριο. Δίνω Δώρο για Αγίου Βαλεντίνου από Μπιζού Μπιζού. Δίνω μπότε υπέροχε, δερμάτινε, αξία 170 ευρώ από Αντέο Σούς. Δίνω σετ με κεραλιφές και περιποίηση με σπαθόλαδο και λιμπάλμ από biz art ε, Μέλισσα, από τη Μέλισσα. Ε, και πολλά ακόμη, δηλαδή πραγματικά. Follow me on Instagram. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα όλη τσιρούδι. Γεια. Yeah. Θα κάνεις repost τα, give, τα, giveaways μου. <laughs> Πες μου. Πολλά, πολλά giveaways. Τι γίνεται. Θα με κάνεις follow στο Instagram ή με κάνεις. Ε, Εμεί είμαστε ήδη από παλιά, από την αρχή. Τώρα, τίβα. Θέλεις να σου πω κάτι, τι παρατήρησα ρε Στόλη. Βλέπ... Α, κλείστε με, κλείστε με και εμένα λίγο να έρθω πιο κοντό με τον Τόλι. Καλά λέει Βίκια, έτσι να είμαστε φε, πολύ, πολύ, κοντά. Να φτιάξω και λίγο μαλάκι, γιατί άντε στο μακρινό ψιλοκρύβεται. Δεν πήγα κομμωτήριο σήμερα. και το παπούτσια πήρα και ε, είπα να έρθω έτσι να κάνω μια εκπομπή σε Λοιπόν, το λάκι μου, ξέρει τι έχω παρατηρήσει. Σου Λέει. οι η διάσημη. Yeah. που είναι στα μεγάλα τα κανάλια, τα άλλα, όχι στα μεγάλα, και εμεί μεγάλο κανάλι είμαστε. Στα αθηναϊκά τα κανάλια δεν ακολουθούνται yeah. μεταξύ του. Ναι, το έχω παρατηρήσει και εγώ από το. Η Λάουρα Ινάργε βγήκε προχθέ ε, στο Voice και σου λέει που λε: Το Πα, Παναγία μου τρώμαξε αυτό το κοντινό. Δεν με ακολουθεί μου ζουράκι, δεν με ακολουθεί ο ένα, δεν με ακολουθεί ο άλλο. Ναι, τι γίνεται τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν να σου πούμε εγώ τώρα να δουλεύω μαζί μα και να μην σε ακολουθώ να μην με στο Instagram. Άρα ναι. δουλεύουν αναγκαστικά αυτοί μεταξύ του. Ενώ εμεί επιλεγόμαστε ο ένα δηλαδή. Σε θέλω, δουλεύουμε. Δεν σε θέλω, δεν με θέλει, δεν δουλεύουμε. Ενώ αυτοί θέλονται, δεν θέλονται. Εδώ ο, η Μαλέσκου δεν είχε πάει στο μουτσινάκι και, και επί τόπου. Καλέ. Ότι... Ναι, το αυτό διευτάζε, που το, θα το, με το Να μην ακολουθεί η Μαλέσκου το Μουτσινά. Που ανοίγεις, με το που ανοίγει στο Instagram, το πρώτο πράγμα. Ποιον λες θα ακολουθήσει. Ο πρώτο άνθρωπο που ακολουθεί είναι ο Νίκο Μουτσινάς. Yeah, και μετά. <laughs> <laughs> Εμένα, κυρίε και κύριοι. Follow me on Instagram. <laughs> Θα κάνω εκστρατεία. Τι έχω πάθει σήμερα. Δεν μ' άρεσε, Μιχάλη, άνοιξε το άμα είναι. Το μου. Ναι. Δεν έχει όρεξη. Ε, όχι, εντάξει. Έχω. Ε, Να έχεις. πούμε λίγο για το survivor στην αρχή. Τι. Πεινάω βασικά γι' αυτό. Πήγε στο survivor. Πεινάω. Το survivor που κολούσε. Το Survivor κολλάει στο στην συνεργογή πάντα λέμε κάτι για το Survivor. Α, ναι, περίμενε να πούμε κάτι για το Survivor. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, έφυγε η Βαλέρια Χοψουνίδου. Έφυγε η Βαλέρια. Τα χάλασε ε... η Ελευθερία με τον παπά. Τα έφτιαξε η Άννα Μαρία με τον Μπάρτζη. Αυτό η Λίτσα ισχύει. Δεν ξέρω, πάντως εγώ δεν θα θέλω να είμαι το αγόρι της Άννας Μαρίας. <laughs> Ξέρεις και ένα... ποιος είναι, εκείνος ο τραγουδιστής. Όχι, ε... όχι, χώρισε με τον τραγουδιστή. Χώρισε... Πότε χώρισε Καλέ, με τον τραγουδιστή. Έχει τώρα δύο χρόνια που χώρισανε με τον τραγουδιστή. Με τον Άρη, αυτόν τον λέγανε, από τους Boys and Noise ήτανε. Ένας ναι, από τους Εγώ δεν εκεί είχαμε, γιατί με, το... με πια γιάνε τάχεψε Τώρα με έναν πρώην της που ήταν και παιδική φίλη. Μιαμι, Δεν το ξέρω. Θα τον uh, ψάξω να τον δω. Mm. Να δω αν ταιριάζουν. Αλλά είδε μια φωτογραφία που κοιμούνται εκεί με τον Νίκο ναι. και το χέρι του... Ναι. Αυτό τώρα τι φάση. Αυτό, γιατί τα χεράκια που κάνανε, που χαϊδεύανε τα χεράκια τους έτσι. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως εμάς δεν μας αρέσει η μπλε ομάδα. γιατί θέλετε. η, άλλη ελευθερία που υποτίθεται, υποτίθεται, είχαν πει κάτι στην αρχή ότι με τον Αλέξη, αλλά ο Αλέξης δεν και μετά τη, λέει, η ελευθερία την πρόδωσε. Την Αυτός Τα έβγαλε όλα τάξι. στη φόρα και έγινε ένα χαμός, λίτσα και στην μπλε. Θε να σου πω κάτι. Ε, καλά να πάθουνε. Ναι. Δεν με πειράζει. μου αρέσει αυτό το μαναφούκι που γίνονται στι μπλε. Θέλω να σου πω και θέλω να μεταφέρω και στον κόσμο πόσο σημαντικό τελικά είναι να είσαι θετικό άνθρωπο. Ε, ναι. Πόσο σημαντικό. Και αυτό σα το λέω. Όταν μπήκε στο παιχνίδι ο Ηλίας ο Μπόγδανος... Θετικό, Θετικότατο. Μπράβο. Όπως και η άλλη που έφυγε, τη διώξανε θετικότατη. Ε, πώς τη λένε. Ηχοψωμίδου. Τη, με... τη τα κοσμικά. Η Ελίζαμπεθ, η Ελέτσι, ναι. ναι πολύ ναι. θετική και αυτή. Πολύ, πολύ. Α, για λοιπόν. πες μου το Πόγδανο. Λοιπόν, μπαίνει ο Ηλίας ο στο Survivor. Μπαίνω εγώ στο Instagram του Μπόγδανου να δω ρε παιδί μου, λέω «Who is why, why I don't know him». Εγώ κυβάνει αυτά τα αγγλικά. Τον είχα δει έτσι, αλλά δεν ήξερα <coughs> και εγώ Οκ, okay, αδιάφορο. Λέω παραμένω ερωτευμένη με τον κόρο. Ναι. Οκ, okay. ωραίο παιδί, τίμιο, οκ. Okay. Ή μου πει ότι άλλαξε, Λίτσα. Θε να σου πω ότι αν παράδειγμα είχα σχέση με το. ήμουν τώρα εγώ εκεί και έχω, είμαι... με το... έχω σχέση με τον κόρο, θα μου φεύγει λίγο το μάτι στον πόγδανο. Θα, θα παίζει λίγο το μάτι μου. Ξέρει γιατί? γιατί. Με κέρδισε όλη αυτή η φάση που βγάζει από μέσα του, όλη αυτή η ενέργεια, Όλο ναι, αυτό το, το, θετικό που δεν βλέπω ομορφιά, που μου θυμίζει και Παλέρμο από La Casa de Papel, που αχώνευτος. Δεν, ναι. κοι, ναι, δεν, κοιτάζω ομορφιά, ρε παιδί. Μου έχει κερδίσει πολύ αυτό το παιδί. Μπράβο του. Ναι, ναι, είναι πολύ θετικό. Για μένα πολύ. Πολύ. Τη χρειάζεται θετικότητα. χρειάζεται. Ε, Ενώ, Λίτσα, ναι. ε, για τους μπλε, που ήθελα να σου πω είναι ότι στην αρχή ήταν όλα καλά και αυτά. Μόλι λίτσα έγιναν υποψήφοι για να ψηφιστούν μεταξύ του, τότε έγινε το μπαμ και άρχισαν τα μαλώματα και στου μπλε. Ναι. Καλή... Ο, όταν είστε υποψήφιοι. όταν υποψήφοι. Έτσι. Ο Τζέιμ που με το που, μπήκε, ο νέος, που μπήκαν οι νέοι παίχτε του είπαν τι γίνεται έξω και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Και, και τώρα και... ξαφνικά. Το... Ψάχνουμε τον Τζέιμ και δεν το βρίσκουμε πουθενά. Ή το άλλο, το άλλο, το καημένο το παιδί, καλέ αυτό ο καημένο που φάγε τα μούτρα το από πάνω εκεί πέρα από τα σκαμπό. Ο Δημήτρη, ο Μακρόπουλο. Α, ναι, ε, δεν άκουσα, τον φώναξε πολύ. Ναι, ο... τον φώναξε. Αϊ, μπουλί, μπουλί, μπουλί. Ήταν μπουλί. Κανονικό μπουλί. Γιατί δεν, δεν το θυμάμαι εκείνη τη σκηνή, αλλά εν μεταξύ και πάλι εκείνη την ώρα στο συμβούλιο. Λέει, πε σε βόλαξε. Ναι, πε ρε, σε Εντάξει, δεν, δεν ξέρω. Δώστε μα τον μπάρτζ υποψήφιο. Δώστε μα τον μπάρτζ υποψήφιο. Αυτό λέω μόνο. Τίποτα, ναι, όμω αλλά... είχε βγει πιο ρότο τη δημοφιλή στη Μάσελίτσα όταν yeah. ήταν τη δημοφιλία. Είχε βγει. Θε να σου πω όλοι? Γιατί. Ναι, τι, τι, γιατί. Είναι όπω η Κύπρο. Πήγε ο μπάρτζ που είναι από μια περιοχή εκεί πέρα. Όλη η περιοχή μπήκε και ψήφισε. Οι συγγενεί του, αυτό το χωριό όλο και τα σχετικά ήταν 1500 και ψήφι 1500. Ε, Ποιοι 1500 τα ψήφιζαν την πρώτη εβδομάδα, τη Σοφία, τον Κόρο, τον Κώστα, τον Ζαχαροπλάστη κτλ. Από 200-300 ψήφου τα είχαν ο καθή. Άρα έτσι βγήκε δημοφιλέστερο. Ή ίσω είδε και η παραγωγή ότι έχει ζουμί εδώ πέρα και σου λέει του σμπρώξω λίγο. Τον σμπρώξω λίγο, κατάλαβε για να αναδειχτεί το ζουμί που έχει μέσα του. Το οποίο ζουμί είναι ξινό και άχαρο. Σου. Εκεί που κέρδισαν το έπαθρο λίτσα τη επικοινωνία, το κέρδισαν οι μπλε τελικά. Βαρέθηκα. Έκλαψε, ε, συγκινήθηκε. Όχι, βαρέθηκα. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, βαρέθηκα. Εγώ, όποιοι και να είναι, συγκινούμε πάντα. Ό,τι και να είναι. Και εγώ και παλιά, παλιά συγκινούμουν τόλοι. Αλλά να σου πω κάτι. Έχουν να δουν ένα μήνα του γονεί του. Εμεί, με την πανδημία, έχουμε να του δούμε περισσότερο του γονεί μα. Ε, Επίση, αυτοί παίρνουν και 6.000 τη βδομάδα. Εμεί με την πανδημία παίρνουμε 534 το μήνα. Ε, επίσης, Επίση, <laughs> θε να σου πω κι άλλα, <laughs> γιατί δεν μπορώ Εντάξει. να συγκινηθώ. Ε, και εμένα, ε, με ε... η μαμά μου φωτογραφία μου με στέλνει. Δεν μπορώ να τη δω από κοντά την καημενούλα. Τι να κάνω. Κι εγώ έχω πολλέ μέρε να τη δω. Αλλά εκεί λίτσα ενισχύονται τα συναισθήματα. Είναι αλλιώ λίτσα. Είναι και η πείνα, Είναι και ότι η αίσθηση ότι είσαι πόσα χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά. Μιχάλη, πάμε, πάμε Survivor, Μιχάλη, <laughs> μετά τη σαλα... Σαλιγκαρούδη, που λέω κι εγώ. Ε, ο, να πεταχτεί να φάει ένα τοστάκι. Α, το πάει, ναι. Ε, μετά τη Σαλιγκαρούδη, εγώ νομίζω ότι μπορεί ο καθένας να πάει η Survivor. Η θέλει ναι. Σαλακούδη. Τόλι μου, θέλεις πριν ναι. μαντέψουμε τι κάνει το gadget να πεταχτείς να πάρεις ένα τοστάκι να φας. Δεν σε βλέπω, δεν, είναι. δεν έχεις ενέργεια σήμερα. Λίζα, μόλις κλείσουμε ε, θα φάω. Τι καλό θα φας τόλοι. Έχω που μου έφερε η θεία μου κρυθαράκι με κοτόπουλο. Καλό, καλό. Φυσκά. Ναι. Φυσκά. Εντάξει, κρυθαράκι με κοτόπουλο. Λοιπόν, ωραία. Άρα, να σε βοηθήσω εγώ λιγάκι. Πάμε το μου, σε παρακαλώ. Να μα. Τι να μα κάνει, Πάμε. Να μαντέψουμε τον gadget. Αυτό. Το βρήκα. Ε, Μιχάλη. Κάτσε, ακόμα δεν το έδειξα. Ακόμα δεν το έδειξε, Μιχάλη. Έχει φυσική λοιπόν. παρουσία, φυσική παρουσία το θα το δούμε ναι, δηλαδή... είναι φασική παρουσία. Είναι εδώ. Το έχω μπροστά μου. Προσφορά ναι. από α, το όλα.gr ναι. από το μασχέ Νικολά για άλλη μια φορά. Γκάτζετ mm -hmm. μα έχει στείλει και αυτό που θα δούμε. Μπορείτε να το παραγγείλετε κι εσεί. Λοιπόν, και είναι αυτό. Λοιπόν, ρε παιδιά τώρα. Τι είναι αυτό. Μπιμπερό. Έχει θηλυκό. Τι είπε ο Μιχάλη. <laughs> Λίζα, θα πρέπει να μάθει λίγο το Μιχάλη πώ λειτουργεί η τηλεόραση. Ναι, Μιχάλη, πρέπει να σου μάθω πώ λειτουργεί η τηλεόραση. Είναι ακόμα πώς... και να το βρει, κάνει ότι δεν το έχει βρει. Είναι τετράγωνο. Δεν έχει μάθει ακόμα. Δεν έχει μάθει. Τόσα χρόνια πρέπει να τον βγάλω από μπροστά να δει εκεί πέρα, να τι γίνεται. Με το μου, αυτό μπροστά το λευκό προεξέχει είναι σαν το αυτό το πιμπερό. Το, το θύλαστρο. Ναι, είναι ένα καμπυλωτό πραγματάκι αυτό. Θύλαστρο. Δηλαδή. Όχι. Όχι. <laughs> ε, τώρα, τι, θα μου, θα, θα πει ο κόσμο μα δεν βλέπεις ότι είναι φωτάκι. Φωτάκι είναι. Δε, φωτάκι είναι και φωτα, φωτάκι τώρα, εντάξει. Δηλαδή είναι αυτό φωτάκι. πάνω είναι λαμπίτσα. Δεν είναι ένα απλό φωτάκι τουλάχιστον. Είναι αυτό λαμπίτσα πέρας. αυτό εκεί πάνω που λέγω θύλαστρο. Αυτό εδώ όχι, δεν είναι η λάμπα. Α, ορίστε Μιχάλη μου, δεν είναι λάμπα. Λάμπα είναι η λάμπα. εδώ γύρω γύρω μπορώ να σου πω. Εδώ τώρα πρέπει να δούμε τι κάνει και να σου δείξω και κάτι εδώ από πίσω. Και από πίσω. Έλα ρε Μιχάλη, τώρα σταμάτα. Έλα ρε Μιχάλη. Έλα, έλα, έλα. Εντάξει. Από πίσω έχει ένα πράγμα που βγαίνει έτσι και στηρίζεται. Βγάλ το, βγάλ το, μπράβο. Α, κρεμιέται στα ρούχα, ναι. στην τουλάπα. Πες ότι το έχω παραγγείλει εγώ αυτό, το θέλω. Στην τουλάπα, ναι. για να μην ανάβεις το φως και να βλέπεις την τουλάπα τα ρούχα. Ναι. Ε. Ναι, αλλά θέλω πιο. Είναι, μιλάμε τώρα για τεχνολογία εδώ με αυτό εδώ. Εγώ το έχω παραγγείλει αυτό. Ναι. Αχ, μπράβο ρε κοσμά, μπράβο. Δεν θα σε αφήσω <laughs> για τον κόρο. Θα σε κρατήσω. <laughs> ε... Εδώ είναι και, έχει και ένα ειδικό αυτοκόλλητο που κολλάει σε κάθε επιφάνεια ή κρεμιέται. Α, πολύ ναι. καλό, πολύ καλό, πολύ καλό. Και εδώ και... μιλάμε για τον διακόπτη. Με μπαταρία λειτουργεί αυτό ή φορτίζω, φορτίζει και... Φορτίζει με USB, έχει και το καλωδιάκι. Ναι. Οπότε δεν χρειάζεται μπαταρίε. Φορτίζει με USB. <Κι> αλλά τι τεχνολογία έχει η Είναι φωτάκι. Τεχνολογία, αλλά τι τεχνολογία LED. <Κι> ναι, είναι τεχνολογία LED, αλλά τι τεχνολογία. <Κι> τι στα φωτάκια, τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει. Τι με δυσκολεύει στα φωτάκια. Όταν θες να ανοίξεις το φως, τι πρέπει να κάνεις. Να ανοίξω το φως. Ναι, πρώτα απ' όλα να έχω πληρώσει το ρεύμα. Αυτό με δυσκολεύει λίγο στα φωτάκια, η αλήθεια είναι. Να πατήσω το διακόπτη. Ναι. Τι. Σε αυτό δεν τον πατά. Αφού τι δεν το πατάω, βρένε το αφού μου δείξει ότι έχει διακόπτη επάνω, τι δεν το πατάω. Έχει διακόπτη για αν θε να το ανοίγει, να το βλέπει. Το ανοίγω. Ναι. Α, κοίτα λίσσα, τι ωραία. Α, φεγγάρι. φεγγάρι. Κάνω, κάνω, Skype με το φεγγάρι. Hello, Moon. Uh, how is you? <laughs> Είναι λίτσα θερμό το φω του. Θερμό. Έχει... Α, ζεσταίνει. Έ... Έχει off που είναι κλειστό, on ανοιχτό ναι. και το auto. Τι κάνει το auto, λίτσα. Το, χέρι. <laughs> Έλα, το auto σημαίνει αυτή. Περνάω το χέρι και ανάβει το φω. Έχει φωτοκύτταρο. Φωτο... Αυτό το, το θύλαστρο θηλ... μπροστά είναι το φωτοκύτταρο, δηλαδή. Ναι, αυτό το μπροστά είναι η τεχνολογία φωτοκύτταρο. Ανοιχνεύει λίτσα την κίνηση. Δεν κατάλαβα όμω τώρα. Αν εγώ το κρεμάσω μέσα στην τουλάπα. Ο κάθε φορά που θα ανοίξει την τουλάπα θα ανοίγει μόνο του, αυτόματα. Και θα σου φωτίζει μέσα το χώρο τα ρούχα σου να διαλέξει. Υπέροχο. Δεν είναι υπέροχο. Υπέροχο. Οπουδήποτε μπορεί να το έχει. Ναι, για πες μου, άλλε περιπτώσει. Μπορεί να το έχει στην κουζίνα. Θε να πα το βράδυ στην κουζίνα, να μην ανάψει φω, φωτίσει όλο το τέτοιο κλπ. Τσακ, πλησιάζει εκεί πέρα, ανάβει αυτό, βάζει ένα ποτήρι νερό, τέλο. Θέλει να. δίπλα στο κομοδίνο, στο κομοδίνο, όταν κοιμάσαι. Ναι. θες Θε να δει κάτι, ρε παιδί μου, να πιάσει το τηλεχειριστήριο. εκεί σ... μέσα στο, πλευρό, σκοτάδι. Κάνει μια έτσι το χέρι σου από πάνω, να βλέπει που έχει τα πράγματα σου. Και κάτω, κάτω στο πάτωμα, κάτω από το κρεβάτι. Κάτω από το κρεβάτι. Κάτω από σε. Χουπ. Να φωτίζει, να μην παραπατήσει. Θες, ναι, το βάζεις κάτω, σηκώνεσαι και για να μην Πε, πέσεις, ανάβει αυτό αυτόματα. Ναι. Βάζεις πολλά παιχνίδια στο διάδρομο, περνάς και ανάβουν, έτσι, έτσι, έτσι. Α, βάζεις. για γιου Βαλεντίνου, ναι. Βάζεις, κάνεις ένα διάδρομο με τέτοια φωτάκια και λες βάζεις. στο αίσθημα, έλα και έρχεται αυτή και, τις, και ανάβουν φώτα στο πέρασμά τη. Ωραίο. Βάζεις. Εσύ για την τουαλέτα το, το έλεγε. Στην τουαλέτα, το βράδυ, αντί να ανάβει όλο το φως, για εσά τους άντρε, το κολλάς εκεί πέρα με το που βλέπει. Αυτό που, <laughs> <laughs> που πρέπει να δει. Τα βλέπει όλα. Ναι, <laughs> ανάβει. Για να τα δεις κι εσύ. Ναι. Και, και αφού είναι αναμένο θερμό, εσύ μπορείς μετά να κάνεις αυτό που πρέπει. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Στο καθιστικό, μπορείς να το βάλεις. Μπορείς να το βάλεις... μπορούν να το βάλεις, Γιάννη μου. Ε, πού να το βάλω τώρα μου το δείχνει έτσι απειλητικά. Στο αυτοκίνητο, Λίτσα. Ναι, μισή, μια ώρα μοντάζω να κάνω πάλι. <laughs> κόψε, κάνε, κόψε, κάνε, κόψε, κάνε. Δεν με λυπάται κανένα. Άντε. Το όλοι, πόσο κάνει. Λέω να αλλάξω λίγο το μαλλί τώρα. Πόσο λάς. Ε, ε, δίνω εγώ. Ε, γιατί δεν το έκανα έτσι το μαλλί μου από την αρχή Είναι... και το είχα έτσι γλυμμένο. Είναι το γη... G light motion είναι το G light motion sensor night light <laughs> Εσύ κυβανιά, ναι <laughs> G light motion sensor black light όχι black light όχι black night light night light είναι επώνυμο, λίτσα καλή εταιρεία. κινέζικης αλλά καλής okay. Γι' αυτό κάνει 22 ευρώ πολύ καλά από το όλα Γιατί έχει που κρεμιέται και που Μπορείς. κολλάει. Ξέρει πόσο σε σώζει αυτό το πράγμα. Και στα, στα, στα καλλιτικά το βράδυ θα πα τι κρέμε σου να τι βάλει. Και φορτίζει και με USB. Φορτίζει με USB, USB. δεν χρειάζεται να αλλάζει μπαταρίε. Ξέρεις... Και έχει και το καλωδιάκι μέσα στο κουτάκι για να το φορτίσει. Δεν έχει φορτιστεί, έχει καλωδιάκι Τέλειο. με το οποίο το συνδέει στο κομπιούτερ σου. Τέλειο. Ξέρεις. Ο Θεό μου ωρετό όλοι να δώσει, να βρω ένα μεγαλύτερο σπίτι στην ίδια πολυκατοικία που μένω, να πάω και να το βάλω μες στην τουλάπα να το χαρώ. Γιατί τώρα το βάλω μες στην τουλάπα, δεν θα προλαβαίνει να ανάβει. <laughs> θα είναι, είναι το, ρούχο πάνω στο άλλο, ούτε θα με δει το φωτοκύτταρο, ούτε τίποτα. Άσε με. Εγώ γιατί τα μαλλιά μου δεν τα έχω έτσι από την αρχή και τα είχα κολλημένα έτσι εδώ πέρα γλυμμένα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, Το Λάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις και άλλο? Όχι, αυτό. Τώρα σήμερα. Τότε. Την Τετάρτη με έρευνα. Απλά θέλω να σου πω ότι την Τετάρτη, επειδή είναι δύο μέρες πριν ή τρεις μέρες προ Αγίου Βαλεντίνου, θα ήθελα μία έρευνα κόκκινη. Κατάλαβα. Στο κόκκινο. Καταλαβαίνεις εσύ τώρα τι θέλει την Τετάρτη. Κατάλαβα. Mm. Ναι, ναι. Έτσι. ναι, ναι. Σαν τον, φί... τον πακάκα το φίλο μας. Τον πώς? <laughs> Το μπαμπούνα. Ξέρει. Ναι, ναι, εκείνο. Mm, mm. Γεια σα, τολμή. Ωραία. Τα λέμε, γεια. Τέλεια. Εγώ το ευχαριστήθηκα. Και ακούστε τώρα τι θα κάνω. Θα περάσω σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μια και τα έχουμε βρει όλα. Έχουμε βρει. Α, τι θέλει. Τι να δώσω. Τώρα να δώσω βίντεο. Όχι, όχι, μετά θα δώσω. Θα κρατήσω το, προηγό, το επόμενο μέρο λίγο περισσότερο. Πάμε λίγο πιο νωρί σε διαφημίσει. Ε, Εντάξει, αφού συμφωνεί το κοντρόλ, είμαστε ok. Λοιπόν, 24-6-10-42-2-96, έχετε μία μέρα ακόμη, δηλαδή σήμερα και αύριο, μία μισή μέρα ακόμη, για να τηλεφωνείτε και να δηλώνετε μέρο για να διεκδικήσετε τον ένα μήνα δωρεάν συνεδριών voice healing από το Σταύρο Πλουμιστό. Διαφημίσει, χορηγή αυτή τη εκπομπή, solar energy συμπάσει και πρατήρη υγρών καυσίμων, ταρτάρα και σιω μικρών -ε στην πόλη τη Κοζάνη. Και επιστρέφουμε, μη φύγετε.